σε ένα ακόμη καινούριο δικό μου βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσω ασυνδύαστους συνδυασμούς φαγητών. Εδώ πέρα έχω... Ασυνδύαστους τους έχουμε, τους πιστεύουμε εμείς ότι είναι ασυνδύαστα, έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε συνηθίσει να τρώμε όχι μόνο εμείς και περισσότεροι να τρώμε τα κλασικά. Τα αλμυρά με αλμυρά, τα αγγλικά με αγγλικά. Ξινά με ξινά. Αλλά γνωρίζεις ότι υπάρχει σοκολάτα με αλάτι. Γνωρίζεις ότι υπάρχει σοκολάτα με πιπέρι. Το ήξερες? Ναι, σοκολάτα με πιπέρι υπάρχει. Μαγειρεύουμε το κρέας με γλυκές σάλτσες, με σιρόπια διάφορα. Γιατί να μην τρώμε και κρέας με σοκολάτα? Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μπορεί να είναι και πολύ νόστιμο, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι τα γλυκά και εδώ πέρα είναι τα αλμυρά. Έχω εδώ πέρα δύο μπολάκια με χαρτάκια. Καλά. Σε αυτό το μπολάκι έχω χαρτάκια μέχρι το 5. Από αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια που είναι τα γλυκά. Και σε αυτό το μπολάκι έχω χαρτάκια με 5 αριθμούς. Από αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια με τα αλμυρά. Τραβάω ένα χαρτάκι από εδώ. Θα βρίσκω το αριθμό. Θα τραβάω και ένα από εδώ. Θα βρίσκω ένα αριθμό και αυτά τα δύο. Θα τα φτιάχνω ένα ολόκληρο φαγητό. Υπάρχουν και σακούλες έκπληξη που σε μια σακούλα υπάρχουν και δύο. Δηλαδή θα τα φάω ήδη. Τρία. Δηλαδή θα φας τρία, ναι. Το δύο από το ένα μπορεί να, είναι, μπορεί να σου πετύχει δύο από το ένα και δύο από το άλλο. Τις συνδυάζεις μεταξύ τους. Κατάλαβες? Είναι λίγο δύσκολο, ε. Να δούμε, να δοκιμάσουμε. Το ξέρεις ότι οι μανούλες όταν είναι έγκυος τρώνε διάφορα περίεργα. Μπορεί να τρώνε, ξέρω εγώ, αλμυρό με γλυκό. Α, έτσι, όταν δηλαδή... είμαστε έγκυες έχουμε διάφορες τέτοιες περίεργα γούστα και θέλουμε να τρώμε διάφορα και τα περίεργα που δεν τα τρώμε καθημερινά. Α, γι' αυτό και σε ένα παιδικό είπε μια μαμά που έχει μέχρι και λίτσα. Ναι, τι είπε? Είπε να φάει κάτι περίεργα φαγητά. Ναι, όταν είναι έγκυος μια μανούλα τρώει περίεργα. Δεν είναι όλες, υπάρχουν κάποιες που δεν αλλάζει. Εσύ. Δεν έτρωγα εγώ πολλά. Δεν είχα αυτά τα πράγματα τα περίεργα. Εμείς τώρα θα δοκιμάσουμε και θα δούμε τι είναι, εντάξει? Ναι. Παίρνουμε ένα χαρτάκι. Θα πάρω αυτό. Mm-hmm. Και αυτό. Ναι, το... Τι είναι? Τρία είναι το λαχανί. Το τρία θα πάω. Τρία! Το τρία, μαζί με το τρία, τέλεια! Για να δούμε. Το τρία είναι ροζάκι. Λοιπόν, βγάλε πρώτα. Ποιο θα βγάλεις? Το γλυκό ή το αλμυρό? Γλυκό αλμυρό. Mm-hmm. Βάλε το αλμυρό. Για να δούμε τι είναι στο αλμυρό. Όχι! Γιατί! Γιατί σε μένα κέτσα! Δεν είναι και τόσο κακό. Ναι, αλλά να δούμε με τι θα είναι το κέτσαπ. Το κέτσαπ, εντάξει, νομίζω πολύ το τρώνε. Όχι η Τόνια. Τι! Πώς! Πώς έχεις, ένα ή δύο? Ένα. Ένα τι είναι? Γιαούρτι! Με γεύση μπισκότο! Γιαούρτι με γεύση μπισκότο! Δεν θέλεις να πρώω μπισκότο. Απλό μπισκότο, απλό γιαούρτι. Θα βάλεις και τις μπαλίτσες μέσα? Ναι, θα πάρω το κουταλάκι. Α, δεν μπορώ το κουταλάκι. Με τις μπαλίτσες δεν θα τις βάλω, μη το... Θα πάμε λίγο. Να δω το γιαουρτάκι μας. Λίγο το... Και τσαπάκι. Τι είναι καλέ! Αέρας ήτανε. Αέρας. Τι. Έχει ένα καπάκι εδώ που πρέπει να βγει. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό έχει βγει, Τόνια. Το έχω βγάλει. Μη φοβάσαι. Έλα λοιπόν. Τι κάνει αυτό το κέτσα? Δείξε μας τι έκανε.
Έλα, φτάνει. Μην το ανακατέψω όλο. Πώς είναι? Χαλιά. Δεν είναι νόστιμο? Γιατί? Ω, δεν μου άρεσε καθόλου το μαζεμίδεν. Δεν μου άρεσε. Δοκιμάστε το και πείτε τη γνώμη σας. Πάμε να δούμε τον δεύτερο συνδυασμό. Δεύτερο. Αυτό. Μαζί με αυτό. Πάμε το γλυκό. Τέσσερα. Γεια σου. Και το αλμυρό. Που είναι το τέσσερα. Τι κάνεις μαγικά? Ξέρω. Πώς τα κάνεις έτσι? Α, κάτι βαρύ. Τώρα μην μου πρώτα το γλυκό. Να δω κάτι. Τι είναι? Δέρμπι! Ναι, αλλά για να δούμε τι θα είναι το δέρμπι σου. Χαίρεσαι, νωρίς χαίρεσαι. Κάτι σαν σοκολάτα. Με σοκολάτα? Παρόμοιο. Πασταλιάς. Μ' αρέσει και η πασταλιάς, αλλά και το δέρμπι. Την άνοιξε την παστελιά, Σνάτη. Δεν ξέρω, νομίζω πως θα είναι ωραίος αυτός ο συνδυασμός. Επειδή της αρέσει και η πάστα, γνωρίστε πάρα πολύ καλά τι είναι η παστελιά, έτσι. Είναι ηλιά. Πολτοποιημένη ηλιά. Της αρέσει και η πάστα, της αρέσει πάρα πολύ και το... Δέρμπι. Το έχει τόσο πολύ παιδί μου. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Είναι ωραία. Έλα. Φτάνει. Ναι. Αλήθεια. Να το δοκιμάσετε. Ναι. Ναι, γιατί δεν αρέσει σε όλους. Αν όποιος τρώει έλαιες, τρώει και την πάστα. Πάμε να δούμε και το τρίτο συνδυασμό. Θα βγάζω πρώτα το αλμύρο. Να το. Δύο. Δύο. Το μπλε. Μας λες δύο. Δύο. Πώς το κάνεις? Να σου δείξω. Για δείξε. Με το πέντε. Το δύο. Το δύο το μπλε και το πέντε είναι το ροζάκι. Να δούμε. Είναι. Κρακεράκια. Μίνι κράκες. Με γεύση. Με γεύση μεσογειακά. Με εξαιρετικό παρθένιο. Τι διαβάζω. Είναι ντομάτα. Μεσογειακή και... γεύση. Εντάξει. Ντομάτα, λιώσμα και τέτοια. Ντομάτα και ρίγανη. Τι είναι. Πώς θα τα πας αυτά τα πίνω τώρα? Τα βάλεις μαζί, θα τα κάνεις σαντουιτσάκι. Σαλάτα μυρίζει. Ελιά. Γιατί έχει ρίγανη, ναι, μυρίζει χωριάτικη. Λοιπόν, θα τα γώσω μαζί, έτσι. Όχι, έτσι.
κάτσα. Δεν είναι ωραία. Γιατί? Ναι, ωραία, αυτή τι ρίχνει μαζί με την ντομάτα, με το γλυκό, μαζί με τη σοκολάτα. Όχι. Καλύτερα να το φάτε μόνο τους αυτό. Δε. Και ωρέψτε και πεις κάτω στα σχόλια μου έχει το δοκιμάσει. Αυτό τι είναι τώρα, αλμερό? Ένα πορτοκαλί. Το αλμερό με θέλω μαζί με το ένα. Δείξε μας. Ένα-ένα. Δεν τα γράψε ανάποδα. Σοβαρή είναι αυτό. Ξεκινάμε. Όχι, για να πάρεις. Πώς θα πάρεις με το δάχτυλο? Δεν θα βάλεις τα πατατάκια μέσα. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Σίγουρα. Τι βάζεις, πάνω ή κάτω? Ναι. Και ο τελευταίος συνδυασμός είναι αυτός εδώ πέρα. Το 2 με το 5. Για να ανοίξω πρώτο. Θα ανοίξω το 5. Έτσι ανοίγεται. Τι είναι αυτό, Θήκη? Κερί. Τι δεν σ' αρέσει? Το τυρί? Γιατί όταν ήσουν μικρή έτρωγες πάρα πολύ αυτό το τυρί. Τώρα τι δεν σ' αρέσει?
Δεν σ' αρέσει τόσο συνδυασμός, όχι. Χάλια. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα αγκουράκι. Ένα που με κοιτάει εδώ. Για να το δοκιμάσουμε. Δοκιμάστε και γράψτε στα σχόλια άμα σας άρεσε. Εμένα πάντως μου άρεσε και είναι ένα από τα καλύτερα. Όχι, βασικά μπαίνει στην πρώτη θέση αυτό. Ωραία, τελικά μερικοί συνδυασμοί μου άρεσε, μερικοί όχι και τόσο. Δοκιμάστε τους και εσύ και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τα αποτελέσματά σας. Και αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε βάλτε like και μην ξεχάσετε να εγγραφτείτε στο κανάλι μου, να πατήσετε το κόκκινο κουμπί που είναι κάτω από το βίντεο και το κουδουνάκι. Να ξέρετε πότε κάνω καινούργια βίντεο.